Κυρία Ζαχαράκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Κυρία Ζαχαράκη, να ξεκινήσω από εσάς. Άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να σας δούμε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν επιβεβαίωνα. Και σίγουρα δεν το επιβεβαιώνω. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι έτσι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθούν. Και οφείλω να ενημερώσω και τους πολίτες που ακολουθούν έτσι με ενδιαφέρον την εκπομπή σας ότι έχουμε ήδη ανακοινώσει 34 ονόματα, πολύ αξιόλογες προσωπικότητες. Τους καλούν να δουν τα βιογραφικά τους και να αποφασίσουν με σύνεση και ψυχραιμία για τις ευρωεκλογές. Υπολείπονται 8 ονόματα, σύντομα θα τα έχουμε. Ωραία. Εγώ κρατάω ότι μπορεί να δούμε και το δικό σας όνομα στη λίστα αυτή. Δεν θα έβαζα στοίχημα γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, έχουμε αυτή την ώρα, αν δεν έχει ξεκινήσει, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επίσης συνεδριάζει για το ζήτημα των ευρωεκλογών. Έχουμε ακούσει διάφορα ονόματα τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται μέσα, ανάμεσα τους του Πέτρου Κόκαλη, του κύριου Δανέλη, της κυρίας Ρεπούση. Τελικά με ποια λογική επιλέγονται τα στελέχη, οι πολιτικοί, οι οποίοι θα καλούνται να εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο το κάθε κόμμα? Ποια είναι η λογική, γιατί γίνονται συζητήσεις, ακούμε διάφορα, περί προσωπικότητων, περί ανοιγμάτων. Για εσάς ποιος πιστεύω ότι είναι ο γνώμονας, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος, όπως και σε κάθε εκλογές, κυρία Λαμπρίδη, είναι η νίκη. Η νίκη στις ευρωεκλογές και η συνέχιση αυτής της πορείας που έχει χαράξει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει στεφθεί και με αρκετές επιτυχίες και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και η συνέχιση και η εξωτερήκευση των επιτυχιών της ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ σε ένα ή δύο κριτήρια της κάθε προσωπικότητας η οποία θα επιλεγεί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι άνθρωποι επιτυχημένοι στο χώρο τους, με ένα ισχυρό βιογραφικό, αλλά και νέοι άνθρωποι, αλλά βεβαίως και νέοι άνθρωποι. Και δεν θα ήθελα να μπω στην ονοματολογία αν θα είναι ο κύριος Κόκαλης ή ο κύριος Δανέλης. Θεωρώ ότι και αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ θα δείξει και τη διαφορά που έχει, φαίνεται ούτως ή άλλως και καθημερινά, το αφήγημά του σε σύγκριση με την Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν από κάποιους μήνες ψήφισαν για το 12ωρο απασχόλησης στους αυτοκινητιστές, κάτι το οποίο καταψήφισε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία φαίνεται ξεκάθαρη η ιδεολογική διαφορά. Να πιάσουμε το τι έχει ψηφίσει κάθε ευρωομάδα. Να το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το τι γίνεται για το θέμα της Βενεζουέλας, παραδείγματος χάρη, της αντιμετώπισης ευρωομάδας συγκεκριμένα για τα ζητήματα έτσι αυταρχισμού και ολοκληρωτισμού του συστήματος Μαδούρο. Ή συγχρόνως τι ψήφισε. Όταν εκλείπουν τα επιχειρήματα, ξεκινάει η Βενεζουέλα. Όχι, θα σας πω εγώ. Όταν εκλείπουν τα επιχειρήματα, ξεκινάει μια κουβέντα έτσι. Στην καθημερινότητα, μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ και μια πιθανή νίκη στις ευρωεκλογές, που είναι τουλάχιστον ένα σύντομο ανέκδοτο, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά πολύ περισσότερο η επαφή με τον κόσμο, δείχνει ότι η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των ευρωεκλογών, που θα είναι ένα πολύ γερό δημοψήφισμα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, θα εκφραστεί. Θα εκφραστεί και νομίζω θα είναι πάρα πολύ ισχυρό το αποτέλεσμα. Οφείλω όμως και μία απάντηση για το τι ψήφισαν οι ευρωομάδες. Να θυμίζω ότι ήταν και η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε εναντίον του κυρίου Όρμπαν, στο γνωστό ούτως ή άλλως έτσι ψήφισμα Σαρτζεντίνη, και εναντίον και της Πολωνίας και μεθόδων που δυστυχώς έχουμε δει και στην Ελλάδα. Έχουν να κάνουν με την ελευθεροτυπία, έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη. Οι βουλευτές σας υπερασπίστηκαν τον Όρμπαν όταν ανέφερε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή των Ελλήνων, και θυμάστε πολύ καλά ότι αυτό που ακούστηκε από τα πρώτα έδρανα όπου κάθεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ότι παίρνει 40% ο κύριος Όρμπαν. Και ο κύριος Κίρτσος, ευρωβουλευτής σας, διαρκώς γράφει, τουιτάρει υπέρ του κυρίου Όρμπαν. Από εκεί και πέρα θεωρώ, τουλάχιστον προσωπικά σε μένα, δεν έχει έρθει κανένας συμπολίτης είτε στην Αθήνα είτε στη Φθιώτιδα να μου αναφέρει για τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βενεζουέλα. Αν στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το πρώτο θέμα συζήτησης και επικοινωνίας με τους πολίτες είναι η Βενεζουέλα, νομίζω ότι ζούμε σε διαφορετική χώρα. Σημείο. Απλά επειδή χρήζει απάντησης, ένα λεπτό, γιατί ξέρω ότι θέλετε να πάτε και παρακάτω την κουβέντα. Έχετε, ναι, έχετε αναλάβει. Νομίζω ότι ο καθένας δίνει στον άλλο το χώρο που χρειάζεται. Ήταν πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έστειλε επιστολή μαζί και με λοιπά κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ζητούσαν αυτό το οποίο έγινε εν τέλει. Την απόφαση δηλαδή να μην συμμετέχει πλέον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να ανασταλεί η συμμετοχή του κόμματος του κ. Όρμπαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πήραμε μια πολύ σημαντική
πρωτοβουλία. Άρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παρέλκουν. Και βέβαια μπορεί στην Θευθιώτιδα, ούτε και στην Βρετανία από όπου κατάγομαι, ξέρετε, να είναι το πρώτο θέμα η Βενεζουέλα. Έχει να κάνει όμως η σύνδεση αρχών και θέσεων και η σύνδεση κομμάτων ενός κυβερνώντος κόμματος εδώ στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή δυτική Ευρώπη, σε μια ευρωπαϊκή δυτική χώρα, η οποία συνδέεται με καθεστώτα. Ή τον κύριο Εύα Μοράλες που ήρθε πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα, που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές. Ναι, τον Έλληνα είναι από τη Θεότιδα ή την Βρετανία, τον ενδιαφέρει και η περιφορολόγηση, τον ενδιαφέρουν όλα τα καθημερινά ζητήματα. Είναι χώρας ο κύριος Μοράλες. Τον ενδιαφέρουν όμως και οι αρχές και οι θέσεις κάθε κόμματος. Πάντως, μια που πήγατε στη Βενεζουέλα. Θα αναφέρω και πάλι ότι όταν στερεύουν τα επιχειρήματα, η Νέα Δημοκρατία καταφεύγει στη Βενεζουέλα. Το θέμα είναι ότι πολύ κοντύτερά μας, στην